Προσπαθώ. Είμαι στη μάχη. Πάνω από 10 χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια. Ναι. Το δύσκολο είναι μετά. Που μένει το κενό μέσα, που φεύγει η χρήση και μένει το κενό. Πρέπει να μάθεις να ζεις χωρίς αυτό. Στην κοινότητα μαθαίνουμε να δημιουργήσουμε μια νέα αρχή, να κάνουμε μια καινούργια ζωή, να δημιουργήσουμε το καινούργιο μας εαυτό. Όταν υπερβείς αυτά τα όρια και νιώθεις τόσο μόνος σου και τόσο αβοήθητος, λες κάτι πρέπει να κάνω. Αν δεν το θέλουμε, αν δεν το πιστέψουμε εμείς, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα. Όπως παραδέχονται, έφτασαν στο χείλο του γκρεμού μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τόσο ο Άγγελος όσο και ο Θανάσης έδιναν καθημερινά μάχη με το θάνατο πριν ζητήσουν τη βοήθεια του Κεθέα Αριάδνη. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνεις μόνος. Πρέπει να έχεις δίπλα σου κάποιον να βλέπεις την αντανάκλασή σου. Στα νέα παιδιά θέλω να πω να προσέχετε και τα ναρκωτικά δεν είναι μαγιά. Μαγιά είναι να αγωνίζεσαι για τη ζωή σου και να προσπαθείς πάντα να βελτιώσεις τον εαυτό σου, τις ευαισθησίες σου. Αυτοκτονίας. Κάθε μέρα στο θάνατο ήμουνα. Δεν έφτασα σε τέτοιο πρόθυρο, αλλά πήρα την απόφαση να το κάνω για να νιώθω αλλιώς. Αυτό είναι το. Για να μην φοβάμαι, για να μπορώ να παλέψω τη ζωή μου διαφορετικά από τον τρόπο που είχα μάθει. Με διαφορετική ψυχολογία και με τη βοήθεια ειδικών, νέα παιδιά που έπεσαν στα δίχτυα του λευκού θανάτου δίνουν τώρα μάχη για να αποθεραπευτούν πλήρως στα στεγνά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, τα οποία καταγράφουν επιτυχία 70% σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Τα στεγνά προγράμματα πραγματικά προσφέρουν. Στην απεξάρτηση έχει ένα ποσοστό περίπου το 67 με 70% επιτυχία. Έχει βγάλει καινούριες δομές τώρα του τζόγου και του αλκοόλ. Και είναι πολλά τα παιδιά. Εκεί δεν είναι μόνο στο αλκοόλ, ας πούμε, δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και οι γονείς. Πολλοί γονείς οι οποίοι εξαρτούνται από το αλκοόλ. Υπάρχει λύση, οι νέοι μπορούν να σωθούν από τα ναρκωτικά, τονίζουν οι αρμόδιοι του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, οι οποίοι πραγματοποίησαν αποκριάτικη εκδήλωση στο κέντρο Κουρίτες και με σύνθημα «Εμέθησε χωρίς να πιω». Μητροπολίτης, ποιμενάρχης. Σεβασμιώνατε λοιπόν. Βεβαίως. Ξέρετε τη δουλειά που κάνουμε σαν σύλλογος. Ο σκοπός μας, ο στόχος μας δηλαδή, είναι να σηκώσουμε ψυχολογικά όλο τον κόσμο, να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας και να βοηθήσουμε και τα παιδιά μας. Τα παιδιά δυστυχώς, ξεκινώντας με ένα απλό τσιγάρο που είναι ο προθάλαμος, μπορεί να καταλήξουν στα χειρότερα, να μην ντρέπονται για ό,τι συμβαίνει, μπορούν να απευθυνθούν στο ΚΕΘΕΑ, μπορούν να έχουν άμεση βοήθεια και συμβουλή και μπορούν να σωθούν. Για τα ναρκωτικά είναι ένας εφιάλτης. Πέφτεις δυστυχώς πολύ εύκολα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι φταίμε και οι γονείς με τις συμπεριφορές μας, με την υπερπροστατευτικότητά μας. Παρά την ψαλιδισμένη χρηματοδότηση κατά 30%, το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη συνεχίζει να απλώνει μια μεγάλη αγκαλιά στα παιδιά και στις οικογένειές τους, ενώ παρόμοια προγράμματα ξεκινούν και σε άλλα νησιά της χώρας μας.